Πάμε τώρα να μιλήσουμε για υγρό στίβο αλλά και ερασιτέχνη. Θα ξεκινήσουμε πρώτα από τον υγρό στίβο που έχει και άμεσα υποχρεώσεις, δίνοντας την καλησπέρα μας στον Πασχάλη Καραγιάννη, ο οποίος είναι υπεύθυνος από τον στον ερασιτέχνη για αυτό το κομμάτι και θα μας πει γιατί ακριβώς θα μιλήσουμε και ο ίδιος. Καλησπέρα κύριε Καραγιάννη. Καλησπέρα. Είστε καλά? Δόξα τω Θεώ. Τυχερές οι αθλήτριες του Άρη που με αυτή τη ζέστη θα είναι μέσα στο νερό αυτές τις μέρες πάντως. με αυτές τις θερμοκρασίες. Η αλήθεια, ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι τέτοιο το άθλημα το οποίο σε δροσίζει με τέτοιες ζέστες. Βέβαια από την άλλη θα μου πείτε, την χάνει τώρα να πέφτουν τα κορίτσια στη μάχη στην προκριματική φάση για να μπουν στην, στην τελική φάση όπου θα διεκδικήσουν την άνοδο για την Α2, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Το γυναικείο πόλο, σε μια Θεσσαλονίκη που δεν ξέρω, αλλά από την ενημέρωση που έχω ήδη αδειάζει σιγά σιγά. Αυτό είναι λίγο ένα από τα άσχημα. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό δεν μπορεί να παρεκκλίνει από το στόχο τα κορίτσια που ξεκινούν σήμερα την προσπάθειά τους, αν δεν κάνω λάθος, στις 7.30 κόντρα στο Μακεδονικό το πρώτο παιχνίδι. Ναι, στις 7.30 ώρα στο Εθνικό Κολυμβητήριο. Το Εθνικό Κολυμβητήριο είναι το κολυμβητήριο που βρίσκεται πάνω από το Πανεπιστήμιο. Δίπλα στο Καφτατζόγλιο. Δίπλα στο Καφτατζόγλιο, ναι. Θα παίξουμε με την ομάδα του Μακεδονικού. Είναι το πρώτο μάτς επίσημο που δίνει η ομάδα ύστερα από 16 χρόνια απραξίας στο πόλο των γυναικών. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η, να το πω έτσι, και η συγκίνηση για μας, γιατί πέρυσι που αναλάβαμε το τμήμα και προσπαθήσαμε να μαζέψουμε την ανδρική ομάδα για να κατέβουμε, δεν είχαμε καν στο μυαλό μας ότι φέτος θα κάναμε γυναικείο. Και φέτος όχι μόνο κάναμε γυναικείο, έχουμε και περίπου 30 κοριτσάκια μαζί με τις γυναίκες, τα οποία έχουν κάνει ένα γυναικείο τμήμα αξιόμαχο. Το οποίο σήμερα θα μας δείξει και πόσο μπορεί να κοντράρει και όλες τις ομάδες τις άλλες. Ναι, πατάμε το κουμπάκι και κάνουμε ουσιαστικά restart δηλαδή στο τμήμα αυτό μετά από τόσα χρόνια. Αυτό καταλαβαίνω. Υπήρξαν και κάποιες κινήσεις ενίσχυσης από ό,τι διάβαζα τις προηγούμενες μέρες στο τμήμα αυτό, στην προσπάθεια αυτή για την άνοδο. Όταν τον Σεπτέμβριο που μας πέρασε ξεκινήσαμε και είπαμε ότι θα κάνουμε και γυναικείο πόλο και μαζέψαμε καμιά 13 κοριτσάκια το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, αρχίσαμε και μας μπήκε μέσα σε όλους μας η ιδέα να δυναμώσουμε την ομάδα, να κατέβουμε στο πρωτάθλημα, ενώ λέγαμε στην αρχή ότι θα κατεβάσουμε μόνο μικρά. Και πήραμε την απόφαση και πήραμε 6 παίκτριες οι οποίες είναι πάρα πολύ καλές, όπως είναι και Χαγιόγλου στο τέρμα, τερματοφύλακας, η Ελίνα η Καλαμποκίδου η οποία είναι η φουνταριστός της ομάδος, η Σαριανίδου η Αναστασία η οποία είναι και παλιά διεθνής, η οποία είναι περιφερειακός παίκτης, η Μαρία η Καλέα, η Έφη η Ανδρέου η οποία και εκείνη είναι διεθνής αθλήτρια. Επενδύσαμε. Είδαμε ότι μας βγαίνει και επενδύσαμε. Θέλουμε τον Άρη μας πρωταγωνιστή παντού. Δεν έχετε άδικο. Τώρα από αυτή τη διαδικασία είπατε σήμερα 7.30 ώρα το μάτς με το Μακεδονικό. Να πω λίγο το πρόγραμμα γιατί το βλέπω τώρα, το έχω μπροστά μου. Αύριο Σάββατο στις 7 πάντα στο Εθνικό Κολυμβητήριο Άρης παίζει με τον ΠΑΟΚ. Υπάρχει και το τοπικό ντέρμπι. Και την Κυριακή ο Άρης δίνει δύο παιχνίδια. Από ό,τι βλέπω, ένα το πρωί στις 10 νωρίς με τον Πανσεραϊκό και ένα στις 6 το απόγευμα με το Οξυγόνο. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Ακριβώς. Για την πρόκριση στην τελική φάση. Πόσο ομάδες περνάνε στην τελική φάση? Περνάνε δύο ομάδες από τον όμιλο της Θεσσαλονίκης και ευελπιστούμε να είμαστε μέσα στις δύο ομάδες. Λέω ευελπιστούμε γιατί ο ΠΑΟΚ και το Οξυγόνο είναι δύο ομάδες οι οποίες πέσανε από την Α2 πέρσι, τη Β' κατηγορία σε αυτήν. Είναι πιο προετοιμασμένες. Αυτή είναι η βασική αντίπαλη δηλαδή, οι δύο. Αυτή είναι η βασική αντίπαλη, ναι. Αυτή είναι η βασική αντίπαλη. Προνοώ ότι έχουμε τα φόντα να περάσουμε. Χρειάζεται προσοχή και πάνω απ' όλα να μην παρασυρθούμε. Και όσος κόσμος μας ακούει και δεν θα φύγει στη Χαλκιδική ή οπουδήποτε αλλού,
ας το έχει κατά νου, αν θέλει μια όαση δροσιάς. Εντάξει, δεν μπορεί να πέσει στην πισίνα, αλλά τουλάχιστον θα παρακολουθεί τα κορίτσια και την προσπάθεια να μπουν στην τελική φάση. Έτσι, έτσι. Σήμερα θα είναι και η πρώτη παρουσίαση όλων των χορηγών του τμήματος υδατοσφαίρησης. Αχα. Επειδή είναι οι πρώτοι αγώνες του τμήματος υδατοσφαίρησης με το πρωτάθλημα γυναικών. Ναι. Σήμερα παρουσιάζουμε όλους μας τους χορηγούς και μέσα από την εκπομπή σας θέλω να ευχαριστήσω όλους τους χορηγούς οι οποίοι μας βοήθησαν και είναι δίπλα μας και θα είναι δίπλα μας, γιατί με όλους τους χορηγούς έχουμε προσωπική σχέση. Είναι, να το πω έτσι, ένα χέρι βοήθειας από όλους αυτούς τους ανθρώπους σε μια προσπάθεια την οποία κάνουμε, την οποία τη βλέπουν, είναι δίπλα μας από την αρχή, την έχουν αφουγκραστεί, τους αρέσει και μας έχουν υποσχεθεί ότι και για τα επόμενα 2 χρόνια θα είναι δίπλα μας. Κάναμε ένα τριετές πλάνο, τους είπαμε πού θέλουμε να πάμε και αν είμαστε συνεπείς σε αυτά που τους τάξαμε θα είναι δίπλα μας και τα επόμενα χρόνια. Να. Εγώ πιστεύω ότι όχι μόνο θα είμαστε συνεπείς, αλλά θα κάνουμε και το κάτι παραπάνω. Μάλιστα. Μιας και πιάσαμε το πόλο, με το ανδρικό τι γίνεται? Το ανδρικό φέτος είναι πολύ ενισχυμένο. Ναι. Παίζει στη γάμα κατηγορία. Ναι. Ξεκινάει αρχές Ιουλίου την πρώτη φάση. Ναι. Η οποία θα γίνει στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Και θα έχουμε αντιπάλους τον ναυτικό όμιλο Ξάνθης, την Αλεξανδρούπολη, το Μακεδονικό και την Νεάπολη. Ναι. Από εκεί και πέρα περνάμε 2 από αυτόν τον όμιλο πάλι. Mm-hmm. Και η τελική φάση μάλλον θα γίνει στην Αθήνα, όπου θα πάρουν μέρος από τους άλλους 5 ομίλους οι 2, από τους άλλους 4 ομίλους οι 2 πρώτοι, δηλαδή συνολικά 10. Mm-hmm. Για να προκριθούν οι 4 πρώτοι και να ανεβούν στη β' κατηγορία. Μάλιστα. Το ανδρικό έχει προετοιμαστεί πάρα πολύ καλά. Ναι. Κρατάω μικρό καλάθι. Ναι. Γιατί είστε πάντως, φαίνεται μια αισιοδοξία τη βγάζετε πάντως, παρότι κρατάτε χαμηλό μικρό καλάθι, είστε αισιόδοξος ότι μπορεί να τα καταφέρει? Είμαι αισιόδοξος. Πιστεύω ότι η δουλειά η οποία έχει αρχίσει να γίνεται από πέρυσι, όταν το Φεβρουάριο αναλάβαμε την υδατοσφαίριση, γιατί εγώ ξεκίνησα έχοντας πέρυσι το κολύμπι και κάπου στη μέση της χρονιάς κλήθηκα να επανασυστήσω και το πόλο και καταλαβαίνετε ότι πέρυσι από το 0 με 2 μόνο δελτία από τα 40 που είχε το τμήμα, δηλαδή παραλάβαμε καμένη γη, δυστυχώς δεν καταφέραμε στο τέλος της χρονιάς να κρατήσουμε την ομάδα. Ναι. Γίνανε πολύ συντονισμένες κινήσεις από το Σεπτέμβρη. Έχουμε κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχουμε καταρχήν πλέον πολύ μεγάλο βάθος στην ομάδα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 20 υδατοσφαιριστές οι οποίοι θα παλέψουν για μία θέση στη 13άδα. Και από πίσω υπάρχουν άλλα 30-35 μικρότερα παιδιά, τα οποία είναι το μέλλον μας. Πλέον ο Άρης έχει να ελπίζει στην υδατοσφαίριση. Ναι. Μακάρι, μακάρι. Είναι η προσπάθεια που έχει ξεκινήσει και για το ανδρικό και για το γυναικείο πόλο. Παλιότερα, εγώ θυμάμαι, πολύ μικρότερο σε ηλικία, το πόλο του Άρη ήταν από τα καλύτερα τμήματα του συλλόγου, με πολύ μεγάλες επιτυχίες και με πολύ σπουδαίους αθλητές που ανέδειξε, που έφτασαν φυσικά και μέχρι την εθνική ομάδα. Με σουρανούσε ο Άρης, ειδικά τη δεκαετία του 80, με Σαμαρτζίδη, Τσολακούδη, Σιμονόπουλο, με εκείνη την υπερομάδα η οποία έφτασε μέχρι και τον τελικό του κυπέλου Ελλάδος, χάνοντας από τον μόνιμο πρωταθλητή τότε εθνικό με 8-7 παρακαλώ, με προπονητή τότε τον κύριο Ανδρέα το Γαρίφαλο, τον άνθρωπο ο οποίος έφτιαξε τη μεγάλη ομάδα του Άρη και η οποία για μια δεκαετία με σουράνισε τότε. Φανταστείτε ότι εκείνη η ομάδα μπορούσε, ήταν τρίτη στη βαθμολογία του πρωταθλήματος και μπορούσε να χτυπήσει
τον Εθνικό και τη Γλυφάδα τότε, αν δεν έπαιρνε μεταγραφή ο Νόντας ο Σαμαρτζίδης για τον Εθνικό και ο Τάσος ο Τσικάρης για την Βουλιαγμένη, για να πουληθούν και να πάρθουν εκείνη την εποχή 16 εκατομμύρια, ρεκόρ για την υδατοσφαίριση για τον Νόντα τον Σαμαρτζίδη, και γύρω στα 8 εκατομμύρια για τον Τάσο τον Τζικάρη, τα οποία δοθήκανε για τη μεγάλη ομάδα του μπάσκετ τότε. Ναι, ναι. Σωστά. Και ολοκληρώνοντας, πριν σας ρωτήσω και κανένα δύο πραγματάκια που θέλω για τον Εραστέχνη, αν διάβασα καλά, πριν από λίγες μέρες ο Άρης αναδείχθηκε στην κολύμβηση και πολυνίκης σύλλογος στην κεντροδυτική Μακεδονία στους θερινούς αγώνες των προαγωνιστικών κατηγοριών, έτσι είναι? Ακριβώς. Ακριβώς. Ο Άρης είναι θεσμός για τον Άρη να πρωταγωνιστεί σε αυτή την κατηγορία, και πέρυσι και πρόπερσι πάλι ήταν πρωταγωνιστής, πάλι ήταν πρώτος, και πέρυσι και πρόπερσι. Ο Άρης στο Κολύμπι είναι πάρα πολύ δυνατός στις μικρές κατηγορίες. Αυτό είναι από τα πολύ παλιά χρόνια. Εξαπανέκαθεν ο Άρης ήταν στις μικρές κατηγορίες καλός. Αυτό είναι καλό, γιατί με μια ανάλογη προσοχή και προετοιμασία αυτά τα παιδιά μπορούν να στελεχώσουν τις μεγαλύτερες ομάδες του συλλόγου και να δυναμώσει ο σύλλογος και να πρωταγωνιστήσει και στην κατηγορία την Open των ανδρών γυναικών που λέμε. Υπάρχει περίπτωση, κύριε Καραγιάννη, όπως πληροφορούμε, θα μου το επιβεβαιώσετε εσείς ή όχι εφόσον το ξέρετε, ότι επιστρέψει στο σύλλογο και ο Άρης ο Γρηγοριάδης? Υπάρχει μια τέτοια πληροφορία, τουλάχιστον τέτοια ενημέρωση? Υπάρχει μια τέτοια πληροφορία. Μακάρι να γυρίσει ο Άρης. Οι πόρτες είναι ανοιχτές για έναν τόσο μεγάλο αθλητή του συλλόγου. Θα χαρούμε όλοι μας μέσα στο σύλλογο να τον δούμε τον Άρη τον Γρηγοριάδη. Και Αργιανάκη δεν το έχει κρύψει ποτέ. Εντάξει, ναι. Είναι και Αργιανάκη, δεν το έχει κρύψει ποτέ. Μακάρι να έρθει, μακάρι να βοηθήσει. Ο Άρης χρειάζεται τέτοιες μορφές, γιατί θα είναι και, να το πω έτσι, ένας φάρος για τα μικρότερα παιδιά, για να τον φτάσουν και γιατί όχι να τον ξεπεράσουν. Ναι, γιατί όχι, να έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Πείτε μου τώρα κάτι και για τον Εραστέχνη. Βασικά είναι σε διαδικασία μια, τρέχει δηλαδή η πρώτη φάση, το πρώτο 15ήμερο για τα μέλη του Εραστέχνη να καλύψουν την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Σε μια εβδομάδα εκπνέει αυτή η προθεσμία, δηλαδή την άλλη Παρασκευή. Είστε αισιόδοξος ότι θα καλυφθεί το μετοχικό κεφάλαιο? Πώς είναι τα πράγματα? Υπάρχει έτσι μια ανησυχία γενικότερα από την ουσμίζομαι στον αέρα? Καταρχήν όλα γίνονται όπως έχουν προγραμματιστεί. Ναι. Όπως ακουστήκαμε στη Γενική Συνέλευση, έγινε η Πενταμελής Επιτροπή, βγήκε το αφημί γρήγορα, βρήκαμε ανάδοχο τράπεζα επίσης γρήγορα, και αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαδικασία της κάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου. Υπάρχουν και ενδιαφέρον και από Αριανούς μεμονωμένα, που ήδη έχουν πάρει κάποιες μετοχές. Τώρα βέβαια περιμένουμε τον κύριο Καρυπίδη. Ανησυχία υπάρχει και θα υπάρχει όσο δεν μπαίνει το 1.200 μέσα του κυρίου Καρυπίδη. Φρονώ όμως ότι θα λήξει αυτό εδώ το πράγμα μέχρι την άλλη εβδομάδα, διότι πολλές φορές έχει ανησυχήσει ο Αριανός κόσμος για όλα αυτά που έχουν ακουστεί για τον κύριο Καρυπίδη, αλλά τελικά και η ομάδα πρώτη βγήκε με 21 βαθμούς, και τα μία κατακτοποιημένη είναι, και με το σύλλογο δεν έχει εκκρεμότητες. Πέρα από κάποιες οφειλές που υπάρχουν προς ποδοσφαιριστές, οι οποίες έχει υποσχεθεί ότι θα πληρώσει μέχρι το τέλη του Ιούνιου, από ό,τι έχει πει τουλάχιστον στους ποδοσφαιριστές. Καλά, εντάξει, δεν είμαστε και σε καμιά εποχή στην Ελλάδα που ρέει το χρήμα άφθονο και όλες οι επιχειρήσεις πηγαίνουν καλά, και ο άνθρωπος επιχειρηματίας είναι, μπορεί κάπου να έχει κολλήσει. Εντάξει, είναι γνωστό ότι στις άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες έχει κάποια θεματάκια, έχει καταθέσει έτσι το άρθρο 106 Ι, αλλά όπως λέτε και εσείς, μέχρι στιγμής στις γενικές αμέσεις είναι συνεπέστατος και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά. Και εν πάση περιπτώσει, αυτό που έλεγα εγώ και χθες, το λέω και σήμερα με αφορμή αυτή την κουβέντα που έχουμε, κύριε Καραγιάννη, έχει βάλει και πόσο, 1 εκατομμύριο τώρα στον Άρη. Δηλαδή είναι και λίγο παράλογο να απεμπολίσει, δηλαδή να πετάξει αυτό το 1 εκατομμύριο έτσι σε τέτοιες δύσκολες εποχές. Έτσι είναι. Βάση της λογικής, ο άνθρωπος έχει κάνει μια επένδυση 1 εκατομμυρίου, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσό, και λογικά θα συνεχίσει αυτή την επένδυσή του. Τώρα αν
κάποιοι εξωγενείς παράγοντες δεν τον αφήσουν να κάνει την επένδυση, το υπόλοιπο κομμάτι της επένδυσης, αυτό δεν το ξέρω και το απεύχομαι. Όντως. Αυτό που εύχομαι είναι να τελειώσει, να βάλει το ένα 200 ο άνθρωπος, να προχωρήσει στη σύσταση της ΠΑΕ και εμείς να δούμε τον Άρη μας να ξαναπηγαίνει προς τη δόξα, να το πω έτσι. Ναι. Θα είναι εντελώς διαφορετικό να μιλάμε την επόμενη Παρασκευή για την κάλυψη του μετοχικού, να υπάρχουν ένα 200 μέσα στο λογαριασμό, να έχει ο Άρης πλέον μεγάλο μέτοχο και να πάει με διαφορετικές συνθήκες και προϋποθέσεις και στο ΓΕΜΗ και στην Επιτροπή και όπου χρειαστεί, εν πάση περιπτώσει, να περάσει για να πάρει την αδειοδότηση. Τώρα, το απευκταίο σενάριο, και θα κλείσω με αυτή την ερώτηση, που δεν καλυφθεί. Ο ερασιτέχνης, ο Άρης γενικά, είναι έτοιμος? Υπάρχει ένα plan B? Το έχετε συζητήσει τον ερασιτέχνη? Έχει τεθεί? Υπάρχει plan B. Έχει τεθεί. Θα μου επιτρέψετε να μην αποκαλύψω τίποτα. Σεβαστό. Πάντως να είστε σίγουροι ότι plan B υπάρχει. Τώρα, μπορεί το plan B να μην μπορέσει να φτάσει το 1-200. Αλλά σίγουρα ο Άρης θα κάνει ΠΑΕ. Αυτό είναι σίγουρο. Να μην περνάει καν από το μυαλό κανενός Αριανού ότι ο Άρης δεν θα μπορέσει να μαζέψει το ποσό των 300.000 ευρώ που χρειάζεται για τη σύσταση της ΠΑΕ. Μάλιστα. Το ευχόμαστε και εμείς πραγματικά. Το ευχόμαστε να πάνε όλα καλά την επόμενη Παρασκευή σε αυτό το κομμάτι και φυσικά να ευχηθούμε για μια ακόμη φορά και καλή επιτυχία στην προσπάθεια των κοριτσιών αυτό το τριήμερο στα προκριματικά τους στο γυναικείο πόλο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εσάς, κύριε Καραγιάννη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά κι εσείς.